Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς εξελίσσεται αυτή η βροχερή ημέρα για εσάς, όπου αυτή η κακοκαιρία άργησε λίγο να έρθει, κάποιες ώρες δηλαδή, αλλά ήρθε και μας τα αναστάτωσε όλα. Ήρθε και μας τα έκανε όλα άνω κάτω, δεν άφησε τα ζώα μας να κοιμηθούν το βράδυ, 4 και 4 αποφάσισε να κοιμηθεί ο Κούπερ, και επίσης επειδή εκείνος αποφάσισε να κοιμηθεί 4 και 4, αντίστοιχα και εμείς έπρεπε να κοιμηθούμε 4 και 4. Εγώ για την ακρίβεια, γιατί άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά, παιδιά, αυτό που έχω ζήσει χθες το βράδυ, αισθάνομαι ότι κάποιος μάλλον κινεί τα χέρια μου αυτή τη στιγμή, γιατί αισθάνομαι σαν μαριονέτα, γιατί είμαι τόσο εξαντλημένη. Τόσο εξαντλημένη. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε κάτσε να κοιμηθείς, βρε στο κρεβάτι σου. Όχι, πάνω στο κρεβάτι μου. Πάνω στο κρεβάτι μου εκεί να κάτσει. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δεν ήθελε κοντά του. Όχι. Δεν με ήθελε κοντά του ότι παίκτη του μάθησε που θέλει τον πάνω Ιωαννίδη να είναι ο μεντοράς. Όχι, καμία σχέση. Ήθελε απλά να είναι πάνω στο κεφάλι μου, μάλλον γιατί αισθάνονταν πάρα πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο ήθελε να είναι πάνω στο κεφάλι μου. Αλλά εμένα αυτό δεν με βοήθησε καθόλου όμως, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στη νύχτα. Τέλος πάντων, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους όσοι έχετε κοιμηθεί κάπως έτσι σήμερα το βράδυ. Κουράγιο, υπομονή. Θα κρατήσει λίγο ακόμα η κακοκαιρία και σήμερα αλλά και αύριο, τουλάχιστον να σας γλιτώσουμε τα αστραπόβροντας. Μείνει μόνο η βροχή. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε λίγο σε όλα τα reality τα οποία. Σε όλα. Πάμε στα reality που έχουν ξεκινήσει τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό και την τελευταία εβδομάδα για την ακρίβεια. 2 εβδομάδες έχει ξεκινήσει το Masters, έχει ξεκινήσει το Survivor. Το Power of Love που όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε με το Survivor γιατί δεν ασχολείται κανένας νομίζω. Έχω όμως ένα υπέροχο βίντεο παιδιά από το Masterchef, το οποίο μάλιστα έχει ανέβει στο νούμερο 3 των YouTube Trendings και έχει ως θέμα μία παίκτρια του Masterchef, η οποία έχει έτσι μια παραπάνω θα έλεγα αδυναμία στον Πάνο Ιωαννίδη. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο και θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Μάλιστα. Και σηκώνει το λεβέντι μου και σμπρώχνει τις άλλες δύο ποδιές και φέρνει τη δική μου. Είναι πραγματικά σαν απαγγέλπη. Κριτικιά νομίζω είναι. Καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι κριτικιά. Ή ήταν άλλη κριτικιά. Όχι, ή ήταν άλλη κριτικιά. Δεν θυμάμαι. Γιατί είναι δύο κριτικές. Έχει μία κριτικιά με κοντά μαλλιά σίγουρα, η οποία έχει και την κριτική προφορά. Και είναι, νομίζω είναι και αυτή. Που έχει τρομερή αδυναμία στη γιαγιά της τέλος πάντων, η οποία έχει φύγει και, και της έφτιαχνε γιουβαρλάκια. Βέβαια. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο επεισόδιο το κορίτσι αυτό. Πάντως μπήκε στο σπίτι του Masterchef. Γενικώς θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε έτσι το Masterchef φέτος και θα το παρακολουθούμε και παρέα. Γιατί έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα και αυτό με τις ποδιές μου θυμίζει λίγο Voice. Με τις καρέκλες που γυρίζουν και επιλέγεις, που αν και οι τρεις κριτές δώσουν ή δύο κριτές δώσουν την ίδια ποδιά, μάλλον την ποδιά στον ίδιο άνθρωπο, καθένας τη δική του, πρέπει μετά καλείται ο παίκτης να επιλέξει με ποιον κριτή θέλει να πάει και ποιος είναι ο μεντοράς του. Γιατί είναι ένα προσωπικό στοίχημα που έχουν βάλει μεταξύ τους αυτοί οι τρεις. Τέλος πάντων όμως, ορίστε. Α. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν είχαμε ενδιασμό στη συγκεκριμένη παίκτρια, γιατί η αγάπη της για τον Πάνο Ιωαννίδη έγινε viral. Δεν κρυβόταν, ναι, από την αρχή. Αλλά εντάξει, μπράβο στο κορίτσι. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, μέσα στο σπίτι του Masterchef. Ωστόσο, όμως, εμείς θα πάμε λίγο στα δικά μας. Θα πάμε μέχρι τα Καλάβρητα, θα πάμε μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Καθώς να σας πω ότι μπορείτε και εσείς να βρεθείτε, αν είσαστε δε και λάτρες των χειμερινών σπορ, σκι, snowboard, whatever, ό,τι και να κάνετε τέλος πάντων, μπορείτε να βρεθείτε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Αρκεί να στέλνετε το μήνυμά σας στο 54981, γράφοντας ΜΑΤ και ΝΟ και το ονοματεπώνυμό σας, για να κερδίσετε τι όμως. Ή ένα ετήσιο pass για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ή ένα ημερήσιο, μάλλον μια ημερήσια εκδρομή για 2 άτομα με snowbus και ενοικίαση εξοπλισμού. Και ένα ημερήσιο pass για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Εντάξει, πείτε μου τι καλύτερο υπάρχει από αυτό σε δώρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. 54981, ΜΑΤ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και εκεί το στέλνετε. Ίσως να είστε εσείς ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν αυτά τα υπέροχα δώρα. Να σας πω ότι όλοι όσοι στείλετε το μήνυμά σας κερδίσετε δωρεπιταγή από το lookstyle.gr. Όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες φυσικά να κερδίσετε. Αλλά επίσης
Έχουμε και. Έχουμε και. Σας είπα την δωρεπιτάγια 3 ευρώ. Ναι, φυσικά και όσο περισσότερα στέλνεις, τόσο περισσότερες δωρεπιτάγιες κερδίζεις. Η χρέωση είναι ακόμα 49 ευρώ ανά SMS, όπου εφαρμόστηκε πλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με την ύψος του μηνύου λογαριασμού. Και πιστεύω ότι ειλικρινά είναι από τις πιο ωραίες εκδρομές, επειδή την έκανα και την έκανα την Κυριακή. Είναι δίπλα στην Αθήνα, ο δρόμος είναι πάρα πολύ εύκολος. Λίγες στροφές έχει πάνω, μας τα έχει πει και ο Λεωνίδας εδώ τις προάλλες. Λίγες στροφές έχει μέχρι να ανέβεις απάνω. Αλλά δεν είναι τίποτα. Με το, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στα Καλάβρητα, ξέρετε τι είναι, παιδιά, ότι με το που ανεβαίνεις στο χιονοδρομικό κέντρο πάνω, δεν χρειάζεται να διανύσεις μια τεράστια απόσταση και να μπεις σε lift για να σε πάει πάνω στο σαλέ κλπ. Ούτε καν. Μπαίνει με το που φτάνεις, παρκάρεις, το σαλέ είναι ακριβώς δίπλα, κατεβαίνεις, είτε πας στο σαλέ και πίνεις το καφεδάκι σου και τρως, είτε παίρνεις κατευθείαν το lift και ανεβαίνεις στην πρώτη πίστα. Εκεί λοιπόν, για να πάτε να περάσετε υπέροχα ένα Σαββατοκύριακο ή να πάτε τέλος πάντων μια μονοή. Είναι δίπλα, μπορείς να φύγεις στις 6, αν θες να δράξεις κανονικά την ημέρα και να είσαι πίσω στις 7.30-8 παρά να είσαι πίσω. Δεν είναι υπέροχο? Πάμε να φύγουμε σε ένα break, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, έχω και άλλες ειδήσεις και φυσικά θα έχω σε πολύ λίγο στην παρέα μου εδώ τους The Vibes. Δώσ' το. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε γυρίσει. Παιδιά, θυμάστε πότε ήταν την... Όχι, τη Δευτέρα ήτανε που είχα καλεσμένο τον Γιάννη Χατζηγεωργίου στην εκπομπή μου. Θυμάστε. Ορίστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτή την εβδομάδα. Ήτανε την Πέμπτη, νομίζω, την προηγούμενη Πέμπτη ήτανε, που ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στην εκπομπή μου. Και μας είχε μιλήσει για ένα project, για το project του Παρασκευή, μας είχε μιλήσει για το project on the other side, θα θυμάστε. Και είχε πει για τον Αποστόλη Τότσικα που... Λοιπόν, εμείς φυσικά μάθαμε πρώτη εδώ τις εξελίξεις, παρόλα αυτά όμως αυτό το βίντεο, το πολυαναμενόμενο βίντεο με το Fuego στη rock εκδοχή του, μας είχε πει ότι θα είναι ο Γιάννης Στρατής, αν θυμάμαι καλά, ο Αναστάσιος Ράμος, ο Αποστόλης Τότσικας και ο Αρβά. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν το Fuego και να το κάνουν στην πιο rock έκδοσή του. Και ειλικρινά αυτό το βίντεο τα σπάει. Μπείτε να το δείτε. Έχουμε. Δώστε το σε παρακαλώ, γιατί έχω τρελαθεί με το συγκεκριμένο βίντεο. Παιδιά, είναι φανταστικό. Αλήθεια είναι φανταστικό. Εντάξει, ένα μπράβο σε όλους, ένα μπράβο στον Γιάννη Χατζηγεωργίου μαζί με τον Αποστόλη Τότσικα που είχαν αυτή την υπέροχη ιδέα βασικά. Ένα μπράβο στον Ιαν Στρατή, τον Αναστάσιο Ράμο και τον Άρβα που αποφάσισαν να μπουν μέσα σε αυτό και να κάνουν έτσι το πρώτο part, το πρώτο βίντεο ουσιαστικά που είναι το Fuego. Περιμένω να δω τι έρχεται, ποιες είναι οι επόμενες διασκευές κομματιών που έρχονται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε φυσικά και να το παρακολουθήσετε και εσείς και να μπείτε The Other Side και Fuego φυσικά και θα δείτε τα πάντα. Θα το απολαύσετε ολόκληρο, έρχονται πάρα πολλά ακόμη και θα είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε και θα τα παίζουμε και εμείς φυσικά στην εκπομπή. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε. Όμως, πριν φύγω και υποδεχτώ στην παρέα μου τους The Vibes, θέλετε να πάμε να δούμε για τους BTS. Πάμε. Έχουμε φωτογραφία των BTS που πραγματικά αυτή η είδηση εμένα, εγώ εξεπλάγει μόλις τη διάβασα. Καθώς, παιδιά, οι BTS καθώσουν να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, αυτή τη φορά θα βρεθούν στη σκηνή της 61ης τελετής των βραβείων Grammy. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του περιοδικού... Σύμφωνα μάλλον με πηγές περιοδικού, το συγκρότημα αυτό, παιδιά, από την Κορέα είναι καλεσμένο για τα Grammy και μάλιστα για να απονείμουν ένα βραβείο. Άκου τώρα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η K-pop έχει όχι απλά ανωδική πορεία, η K-pop αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις πρώτες θέσεις των trends στο YouTube, ό,τι έχει να κάνει με K-pop, ό,τι έχει να κάνει με Instagram και K-pop, ό,τι έχει να κάνει με YouTube και K-pop, πηγαίνει, έχει τεράστια άνοδο και από ό,τι φαίνεται μέσα στα Grammy τώρα για το 2019, τα οποία μάλιστα θα πραγματοποιηθούν στις 10 του μηνός που είναι σε λίγες μέρες. Μερικοί από τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα τραγουδήσουν θα είναι η Cardi B, θα είναι η Camila Cabello, θα είναι η Miley Cyrus, θα είναι η Shawn Mendes και θα είναι και πολλοί ακόμη και οι BTS θα έχουν την ευκαιρία, παιδιά, να βρεθούν εκεί πέρα και μάλιστα είναι και υποψήφοι
για το άλμπουμ, για το άλμπουμ στο Love Yourself. Τι να πω. Μπράβο. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Τώρα θέλω να δω αν θα τους δούμε όντως να... αν θα τους δούμε όντως στο ρόλο των απονεμητών ή απλά θα πάνε εκεί πέρα και θα παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους ή ένα αγαπημένο τραγούδι. Θα πάνε να αυτό λέω, θα πάνε να παρουσιάσουν την επιτυχία τους. Απλά θα δούμε αν θα απονείμουν βραβείο, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Αυτό λέω εγώ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε εμείς όμως. Αγαπημένοι ποιητές, λέτε να έρθουν και στην Ελλάδα. Έχουν τεράστια παιδιά, έχουν τεράστια απήχηση στην Ελλάδα. Όχι μόνο οι BTS, όλοι οι K-pop. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες μάλλον που ασχολούνται με την K-pop. Οπότε ειλικρινά, αν έρθουν στην Ελλάδα, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μία συνέντευξη τέλος πάντων σε ένα από τα συγκροτήματα της K-pop. Έχουμε δει πάρα πολλά εμείς εδώ στο MAD και επικοινωνούμε πάρα πολλά συγκροτήματα της K-pop, όπως τους EXO, τους BTS, τα κορίτσια, πώς λέγονται ρε παιδιά. Ξέχασα. Όχι, όχι, όχι. Αλλιώς είναι το συγκρότημα το συγκεκριμένο. Θα τις θυμηθώ. Θα τις θυμηθώ και θα τις βρούμε στην πορεία. Θα βρω ή θα ρωτήσω τη Μαρία φυσικά. Είναι ο άνθρωπος εδώ, ο απεσταλμένος της K-pop, είναι στο MAD και είναι μέσα. Ξέρει τα πάντα για K-pop. Είναι ο εκπρόσωπος της K-pop. Οπότε θα τη ρωτήσω και θα σας πω. Ωστόσο, εμείς πάμε να φύγουμε για ένα break. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τους D-Vibes στην παρέα μου. Να μου πούνε για το νέο τους βίντεο κλιπ φυσικά, για το κόλλημα που έχουν φάει και εκείνοι, αλλά και να δω και πόσο τελικά καλά γνωρίζονται αυτά τα παιδιά μεταξύ τους. Έχω να κάνω και άλλες ερωτήσεις. Πιο τσίζι. Μείνετε εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και φυσικά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν πράξη και έγινε δίκαιο, δεν ξέρω τι να πω. Παρ' όλα αυτά όμως είχα πει ότι στην παρέα μου θα είναι η D-Vibes μόλις με το καλό έρθει και το βίντεο κλιπ και φυσικά ήρθαν εδώ τα παιδιά. Hello. Μαζί με το βίντεο κλιπ. Μαζί με το βίντεο κλιπ που θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε... Πότε ήρθατε πλάκα. Πόσο, 1,5 μήνα, πόσο να έχει. Όχι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά μας άρεσε η παρέα σου, σου άρεσε η παρέα μας και οπότε το κάναμε πολύ σύντομο πάλι το δεύτερο ραντεβού. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά σημαίνει ότι και το επόμενο ραντεβού θα είναι πάρα πολύ κοντά γιατί θα βγει και το επόμενο του κομμάτι, ε. Έτσι. Έτσι. Να δώσω ιδέες. Να σπρώξω λίγο την κατάσταση. Τι να κάνω. Δίνω. Λοιπόν, παιδιά μου, τελείωσε το 2018. Μπήκαμε στο 2019. Απίστευτο. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας βρίσκει η νέα χρονιά. Και πώς σας άφησε και το 2018. Με τι αίσθηση. Θα πω εγώ για το 2018, θα πεις για το 2019. Για που είναι πιο εύκολα. Σου βάζω εύκολα. Το 2018 μας άφησε με μία... Ελπίδα ότι θα μπει, όχι ελπίδα, με μια σιγουριά ότι θα μπει το 19, θα μπει καινούργια χρονιά και θα είναι ακόμα καλύτερη, αλλά πολύ καλύτερη. Μπάλα σε σένα, Ευελίνα. Ναι, θέλω να πω ότι το 18 πήγε πάρα πολύ καλά και εγώ είχα το άγχος, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εκφράσω, ήθελα πάρα πολύ να μπει ακόμα καλύτερα το 19. Και νομίζω πως έγινε κιόλας. Έγινε κιόλας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και μέσα στο 18 γίνανε πολλά. Κάναμε στην ουσία το ξεκίνημά μας. Μετά το X-Factor δηλαδή. Κάναμε στην ουσία επαγγελματικά τα πρώτα μας βήματα. Τα οποία ήταν. Και το πρώτο μας τραγούδι με την Panic. Και η συνεργασία μας με τον Πάνο και όμως το Ποσειδόνιο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μόλις βγήκε το 19 κυκλοφορήσαμε και το καινούριο μας τραγούδι. Κόλλημα είσαι. Με το Good Day. Παιδιά, τι είναι όλα αυτά τώρα που συζητάμε εδώ πέρα. Δηλαδή, θα το περιμένατε αν γυρνούσαμε πίσω ένα χρόνο, 1,5 σας λέω εγώ. Θα περιμένατε ότι θα καθόμασταν εδώ πέρα και θα συζητούσαμε ότι έχουμε το πρώτο τραγούδι, έχουμε κάνει συνεργασία με τον Πάνο και στο Ποσειδόνιο. Ήταν κάτι που το είχατε ονειρευτεί. Θα μου πεις ο καθένας στα όνειρά σου δεν βάζεις ρε παιδί μου φραγμούς. Αλλά ήταν κάτι που λες ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Κοίτα, από τη μία θα μπορούσα να το πεις ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, αλλά είναι πολύ τρελά τα όνειρά μας. Είναι και αυτό που έλεγε χθες, είχαμε μια κουβέντα και λέμε πόσο είναι ο πληθυσμός στην Ελλάδα. 10, 11 εκατομμύρια, 12, κάπου εκεί. Είμαστε από τους, ξέρω εγώ... Από τους, θεωρούμε σε αυτό το τομέα, από τους 20, pop, από τους 30, ας πούμε. 100, σου λέω εγώ. Και στους πιο τυχερούς, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι ήρθαν όλα τόσο γρήγορα, τόσο ωραία, ευχάριστα, που πραγματικά είναι σαν όνειρο.
Μπράβο. Που ζούμε το όνειρο, αυτό εννοούμε. Δηλαδή αυτό που καταφέρνουμε και ζούμε το όνειρό μας. Γιατί το ζούμε, έτσι. Και πόσο μάλλον όταν δουλεύεις και γι' αυτό και πόσο μάλλον όταν πληρώνεσαι και από αυτό, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, δεν το αισθάνεσαι σαν δουλειά. Βέβαια. Απλά κάνεις το χόμπι σου, κάνεις αυτό που αγαπάς και όταν πραγματικά κάνεις αυτό που αγαπάς, θεωρώ ότι το κάνεις και καλά και γι' αυτό κιόλας έρχονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλεις. Να προσθέσω όμως, sorry που σε φυσικά διακόπτω, ότι πολλά χρόνια, δηλαδή και εγώ από μικρός, από τα 14, από τα 15, από τα 16, άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική. Βέβαια. Και έκανα παράλληλα τη δουλειά, μια άλλη δουλειά, ας πούμε, για να μπορώ να συντηρώ το χόμπι μου τότε και να επενδύω στο χόμπι μου. Και η Ευελίνα, εντάξει, το γνωστό, το ίδιο από μικρή. Ναι, το ίδιο. Στο μαγαζί της μαμάς της. Δουλειά, σπουδές παράλληλα, αλλά η μουσική πάντα εκεί. Παιδιά, ναι, εντάξει, αυτό δεν η μουσική δεν αφήνει και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το που ασχολούνται με κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά η μουσική για αυτούς είναι η ζωή τους, ας πούμε, και σας έχει τύχει, ρε παιδί μου, ποτέ? Εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, όταν είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη ή έτσι όταν κάτι δεν πάει πολύ καλά ή ακόμα και όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, πάντα συνδυάζεις τραγούδια και είτε σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, είτε μπορεί να σε ρίξουν λίγο περισσότερο, αλλά σου δίνουν και τη δύναμη όμως. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Πάντα. Θεωρώ ότι η μουσική είναι ο φίλος που είναι πάντα εκεί και δεν φεύγει ποτέ. Μπορείς να τον βρεις ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα όμως στα δικά σας και πάμε, γιατί το γενικεύσαμε λίγο. Πάμε λίγο στο κόλλημα είσαι και πάμε λίγο στο βίντεο κλιπ. Wow, για πάμε. Και πείτε μου λίγο πώς περάσατε, πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Έχει πολύ χώρο μέσα το κλιπ. Θα δούμε, έχουμε και πλάνα, έτσι, δεν έχουμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες backstage έχουμε. Τις θέλω να τις δω τις φωτογραφίες backstage. Όχι, εμείς δεν τις έχουμε δει ακόμα. Αυτά είναι. Εδώ είναι από το Instagram σας, παιδιά. Από το Instagram σας. Εδώ είμαστε με όλη την ομάδα, mm-hmm. με τον Τάσο Ξάρχο που έκανε τη χορογραφία, μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσαουσόπουλος που έκανε το βίντεο κλιπ μας, επίσης φανταστικός. Όλα τα παιδιά, τα κορίτσια που χόρεψαν μαζί μας, τις ευχαριστούμε και αυτές πάρα πολύ, γιατί ο Τάσος έχει τον τρόπο του, έχει και πώς θα σε περιστοιχήσει και τι θα κάνει και όλα αυτά. Ο Τάσος έχει μαγεία, είναι άλλο πράγμα. Έχει φαντασία, τα σκέφτεται όλα. Θέλει να συμμετέχει και στο κόνσεπτ, το πώς θα στηθεί, πώς θα κάνει. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύει. Και είναι και λίγο αυστηρός, Εγώ δεν τον είδα καθόλου αυστηρό. Εμείς το ξέρουμε και από το Ποσειδόνιο, δηλαδή. Κάνει τη χορογραφία στα κορίτσια στο Ποσειδόνιο και από εκεί το γνωρίζουμε. Παιδιά, και έχουμε κρατήσει έτσι μια πολύ καλή σχέση. Είναι φανταστικός και στη δουλειά του είναι φανταστικός, γι' αυτό τον επιλέγουν και όλοι οι μεγάλοι. Να τα λέμε και αυτά. Και θέλω να σου πω ότι εγώ γενικά δεν συχαίνομαι, ρε παιδί μου, να κάνω τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ. Με ταλαιπωρούνε. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο και το προηγούμενο, αλλά το συγκεκριμένο πιο πολύ, μου ήταν πολύ ευχάριστο, ρε παιδί μου, και ξεκούραστο. Πέρασα πολύ καλά. Μπράβο, ρε παιδιά. Έχω και άλλες. Για δείξε μου. Εδώ, super hero. Να τα γυμνά, να τα. Αυτά θέλω. Να βλέπω κορμιά. Γυμνά. Με τις φόρμες μας. Είμαστε στο γυμναστήριο που κάνουμε γυμναστική, να το αναφέρουμε κι αυτό. Στην πραγματικότητα. Ναι, στην πραγματικότητα, εκεί κάνουμε τη προπόνησή μας την καθημερινή. Είναι το F-Square και μας έχει αναλάβει και τους δύο ο Κωνσταντίνος ο Φλίγκος. Και σε αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συγγνώμη, τα κάνετε όλα μαζί. Δεν πάμε μαζί. Α. Πάμε άλλες μέρες, άλλες ώρες. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Εγώ ξεκίνησα επειδή είχα κάποιους πόνους, παιδί μου, από το γυμναστήριο, ένα άλλο γυμναστήριο που πήγαινα. Mm-hmm. Και ρωτάω μέσα στα μάξ που ήμασταν κάποια στιγμή μαζί με την Ευελίνα και λέω: τι να κάνω. Μου λέει: έχει κρυοσάουνα. Ξέρεις τι είναι κρυοσάουνα? Ναι, παιδιά, είναι φανταστικό. Κρυοσάουνα. Μου λέει: πήγαινε εκεί πέρα. Αλήθεια. Έχω κάνει, ναι. Έκατσα 3 λεπτά και μου πιάσαν όλα. Πήγα να φύγω. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει αναλάβει και τους δύο. Και από τότε έμεινα εκεί. Το αποτέλεσμα φαίνεται, νομίζω. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ευθυμηθείτε μου να συζητήσουμε μετά γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, είστε πραγματικά στα super heroes, έτσι. Είναι και η πορτοκαλί. Είναι η πορτοκαλί, η φόρμα της Ευελίνας. Είναι εσένα το παντελόνι κολάν που είναι έτσι με το πορτοκαλί πάλι το ίδιο. Είστε πραγματικά στα super heroes. Είναι και αυτή είναι η μπάγκη, ας πούμε, που μας έδωσε ρούχα και μας έντυσε όλο το βίντεο κλιπ. Υπέροχο, παιδιά. Ναι, πραγματικά, η οποία επίσης ήταν απίστευτη στη συνεργασία της. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα μας έβγαλε ρούχα για όλο το βίντεο κλιπ.
για όλο το βίντεο κλιπ και για τους χορευτές. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Παιδιά, τι ωραία! Τι ωραία! Μ' αρέσει πάρα κοίτα, πολύ. Κοίτα, αυτό είναι μέρος του ονείρου, ρε παιδί μου. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να τα έχεις όλα προγραμματισμένα, να τα έχεις όλα τέλεια, ρε παιδί μου. Όλα. Όσο πιο τέλεια γίνεται. Και θέλεις να ασχολείσαι με τα πάντα. Εσείς είσαι τέτοιος, εσύ. Είμαι σίγουρη. Είμαστε και οι δύο τέτοιοι. Είσαι κι εσύ. Ναι. Δηλαδή εμείς τρέχαμε και για το... Ο Ντόμ είναι control freak. Ο Ντόμ είναι της ώρας. Πρέπει να γίνει τάδε ώρα αυτό, τάδε ώρα εκείνο. Εγώ είμαι πιο πολύ του πλάνου πριν. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Τώρα με το χρόνο το αναλαμβάνει μετά ο Ντόμ. Άρα έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά αυτό μεταξύ σας, παιδιά, και μπράβο. Είναι μια συνταγή, νομίζω, που θα πάει καλά, ελπίζω, στο μέλλον. Ήδη πάει καλά. Αν πηγαίνει καλά τώρα και άμα το συντηρήσετε αυτό, που αποκλείεται να το συντηρήσετε, γιατί τον έχεις και ανθρώπους να σε στηρίζουν. Να πούμε πρώτα απ' όλα, έχουμε και την εταιρεία μας, την Panic, η οποία μας στηρίζει πάρα πολύ. Τους ανθρώπους όπως είναι η Στρατάκου, η Δήμητρα, ο Πάνος Σίμος, μας στηρίζουν όλοι πάρα 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 πολύ και είναι πολύ σημαντικό να έχεις μία ομάδα, γιατί μόνο σου δεν κάνεις τίποτα. Εμείς μπορεί να προγραμματίζαμε, να θέλαμε, να κάνουμε, αλλά... Και εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι δημιουργοί, ας πούμε, που μαζί δουλέψαμε όλοι και βγάλαμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι το Call My Eyes, που θα το δείτε και θα το ακούσετε. Αυτό θέλω κυρίως θέλω να πω... Μουσική μας έκανε ο Μάριος Ψημόπουλος αυτό το τραγούδι και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλω να πω όμως και για τον Βαγγέλη τον Κωνσταντινίδη που είναι στιχουργός του τραγουδιού μας και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού αλλά και του προηγούμενου μας τραγουδιού, ο οποίος μας έχει στηρίξει από τα πρώτα μας βήματα και είναι πραγματικά κάθε στιγμή δίπλα μας, που είναι πολύ σημαντικό να σας στηρίζουν και δημιουργοί, γιατί η ομάδα είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Είναι ένα λιθαράκι από το κάθε τι για να μπορέσεις να χτίσεις τέλος πάντων κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, μιλάμε για το κόλλημα είσαι τόση ώρα, βλέπουμε. Αλλά δεν έχουμε μπει στο Zoom και δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής όσο μιλάμε, οπότε θα πάμε να δούμε το κόλλημα είσαι και θα επιστρέψω εδώ με τα παιδιά, γιατί έχω και ένα παιχνίδι για τα παιδιά. Μ' αρέσει αυτό. Πάμε. Πάτα το. Εγώ το έχω δει, αλήθεια είναι, αλλά κάθε φορά που το βλέπω κάπως λίγο μου πέφτει το σαγόνι. Ευχαριστούμε. Ευελίνα μου, κοριτσάκι μου, μπράβο. Μπράβο, μπήκα και στο πλάνο σας, παιδιά μου, συγγνώμη. Την επόμενη φορά, αφού σ' άρεσε τόσο πολύ, σε θέλουμε και στο βίντεο κλιπ. Αυτό είναι μια ανοιχτή πρόσκληση από εμάς. Τι να κάνω, όχι, αυτή ήταν και λάθος κίνηση κιόλας, γιατί επειδή γρήγορα φιλαράκι. Αυτό είναι από τα φιλαράκια. Εγώ είμαι μεγάλος, να ξέρεις. Ήταν λίγο στο χορευτικό mood. Όχι. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Είναι υπέροχο το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Μπράβο. Εγώ έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Μπράβο. Έτσι, κόλλημα είσαι. Κόλλημα. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είναι όλων των ανθρώπων που αναφέραμε νωρίτερα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και μπράβο που το λέτε, παιδιά, και μπράβο το αναγνωρίζετε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είστε και δύο άτομα που πατάτε πραγματικά down to earth, ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι πέρα από το ταλέντο και ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι ότι μας στήριξε η ομάδα και κάναμε την εκκίνηση τόσο δυνατά. Την εκκίνησή μας το 18 που λέγαμε. Λοιπόν, εμείς μπορεί να δούμε μερικά πλάνα, όμως επειδή εγώ δεν χόρτασα, φυσικά και θα πάμε να το δούμε ολόκληρο το βίντεο κλιπ. Θα πάμε δηλαδή σε ένα break. Break ευχάριστο όμως. Έρχονται τη Vibes και το κόλλημα είσαι, η Ευελίνα και ο Ντόμ και η Ευελίνα. Και μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε, έχουμε παιχνίδια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ με τα παιδιά και να συζητήσουμε. Και θέλω να σου ρωτήσω και άλλα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, απολαύσατε φυσικά το κόλλημα είσαι. Έχω γυρίσει εγώ εδώ με τα παιδιά και λέγαμε έτσι μερικά πραγματάκια λίγο backstage τέλος πάντων. Και τους έλεγα σε πόσο καιρό γυρίσαν το βίντεο κλιπ. Γιατί όταν γλέψαν τέτοιο αποτέλεσμα, μας πήρε μια εβδομάδα ας πούμε, να το γυρίσουμε. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να γυριστεί αυτό, Εννοείς όλα μέχρι να γίνουν οι προετοιμασίες και τα λοιπά, ή το γύρισμα? Γύρω στις 8-10 ώρες, κάπου εκεί. Έγινε το γύρισμα. Σχετικά γρήγορα έγινε. Όταν υπάρχει ο τοξότης που βγάζει πρόγραμμα εκεί πέρα και τα έχει όλα προγραμματισμένα. Εγώ, ήταν όλη η ομάδα. Δούλεψε πάρα πολύ ωραία, πολύ επαγγελματικά όλα. Και πραγματικά γυρίστηκε. Δεν ξέρω. Ήταν γρήγορο βίντεο κλιπ, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι γυρίστηκε πολύ γρήγορα. Το χορευτικό. Πώς προέκυψε, δηλαδή, εσύ έχεις κάνει χορό ή καμία σχέση? Έχω κάνει λίγο χορό, δηλαδή ελάχιστα. Άντε να έκανα για ένα χρόνο μία φορά τη βδομάδα, που δεν είναι σχεδόν τίποτα.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τάσος μου έβγαλε χορογραφία πάνω στις κινήσεις που κάνω ούτως ή άλλως πάνω στη σκηνή. Με έχει δει λίγο πολύ και πάτησε πάνω σε αυτό. Βέβαια, είχα μόνο 2 μέρες για να μάθω τη χορογραφία και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη πρόβα, επειδή δεν ήξερα πώς να πέφτω, είχα χτυπήσει και τα γόνατά μου, τα είχα μελανιάσει, τα είχα κάνει μπλε. δεν μπορούσα να κάνω πρόβα στο σπίτι μετά. Είχα μετά 1 μέρα διορία στο σπίτι για να κάνω πρόβες. Δεν μπορούσα να κάνω πρόβα γιατί κάθε φορά που έπεφτα έβγαζα και ένα. Έγινε ο γείτονας από κάτω με το σκουπόξυλο και τη βάρα, γιόμπρε στο πλαράκι, ας πούμε. Δεν ακούστηκε κιόλας στο μικρόφωνο τώρα, δεν πειράζει. Πω ρε παιδιά, μπράβο. Σημαίνει ότι δουλέψατε όντως πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε και βγήκε ωραίο το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό μετράει, να βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Και όσον αφορά τον προγραμματισμό, η αλήθεια είναι ότι πέρα από την πλάκα πριν, ότι άμα δεν ήταν η Δήμητρα Στρατάκου, που είναι και εκείνη η άνθρωπός μας, που μας τρέχει από εδώ και από εκεί, δεν θα βγαίνει 8 ώρες με τίποτα. Okay. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας έχει από πάνω με το μαστίγιο. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Τη βλέπω εγώ εδώ με το μαστίγιο. Ίσα-ίσα. Είναι αυτή που, είναι αυτή που θα έρθει και θα ηρεμήσει τα πνεύματα, θα σου δώσει κουράγιο, να σε χαλαρώσει, ώστε να μην το βλέπεις σαν κούραση, σαν πίεση, να το βλέπεις σαν ευχαρίστηση. Μα είναι πολύ ευχάριστο και η αλήθεια είναι ότι εσείς το βλέπετε και το αναγνωρίζετε κιόλας. Παρακαλώ, πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσετε το παιδιά εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Να, αυτά μας κάνουν και δεν ακούμε εμείς, καταλάβεις. Λοιπόν. Όχι, θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Θέλουμε. Γιατί από την προηγούμενη φορά που έχετε έρθει, έχουμε δει ότι είστε 2 άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας. Ναι. Και κάνουμε και παρέα πέρα από την δουλειά, κάνουμε και παρέα έξω. Σαν φίλοι. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εγώ θέλω να δω πόσο καλά γνωρίζεστε. Κι εγώ θέλω να το δω. Δεν υπάρχει. Θέλω να δω. Όλους τους πόντους εμείς θα τους πάρουμε. Θα χάσεις άμα είναι αματωρή ομάδα. Κρατάτε σκορ από πάνω εσείς. Έτσι. Ωραία, κράτα. Λοιπόν. Να ξεκινήσω. Ξεκίνα. Yeah. Ωραία. Ποιο είναι το όνομα του πρώτου κατοικιδίου σου, Και λέει ο καθένας ξεχωριστά, έτσι. Εσύ αποκλείεται να ξέρεις. Το δικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέτοια ερώτηση. Πάει, χάσαμε. Χάσαμε και οι δύο. Όχι καλέ, μην αγώνεστε. Μπορείτε να το πρώτο του κατοικίδιο. Ξέρω ότι το πρώτο του κατοικίδιο δεν μου έχει πει όνομα. Ξέρω όμως ότι το πρώτο του κατοικίδιο ήταν σκυλίτσα θηλυκιά. Σωστά. Σκυλίτσα θηλυκιά. Δεν θυμάμαι τώρα. Όνομα δεν μου είχε πει. Δεν θυμάμαι εγώ καλά. Εντάξει, θυμάμαι η αλήθεια. Είναι, αλλά πάνε πολλά χρόνια. Το πιάνουμε σαν πόντο αυτόν. Πιάνετε. Όχι, εντάξει, το χάσαμε. Να είμαστε δίκαιοι. Το χάσαμε. Εντάξει, το χάσαμε. Ωραία, εντάξει. Πώς λένε. Αλλά να πω το όνομα όμως, γιατί ήταν πολύ. Η Μίξη ήταν το πρώτο. Μίξη. Του λέγανε γιατί ήταν Μίξη. Ήταν 2 ώρες. Στη Γερμανία ακόμα. Μίξη. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη. Το πρώτο του κατοικιδίου. Όχι, με τίποτα. Δεν. Πρέπει να μου το ανέφερε μια φορά. Το πρώτο κατοικίδιο ήταν ένα κόλλεϊ και την έλεγαν Κέμι. Αλλά ήμουν ενός. Ήμουν πολύ μικρή. Δεν. Κουλούρια. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομα της γιαγιάς Σου. Κέρδισε, ρε στο καλό. Εγώ το ξέρω. Γιατί η γιαγιά της έρχεται κάθε 3 και λίγο. Και μαγειρεύει. Από πάνω από τη Φλόρινα και φτιάχνει πίτες. Δεν το έχεις τι πίτες φτιάχνει. Ναι. Λέει ψέματα. Αυτός έχει κόλλημα με τη γιαγιά μου γιατί κάθονται και παίζουν μπιρίμπα. Άστο! Και έψαχνα ένα τέλειο τόσο καιρό! Χαρτόμουτρο σου λέω, κανονικά. Όταν έχετε γιαγιά της όμως για μπιρίμπα, γιατί δεν μπορεί. Μπιρίμπα, κάθονται. Εσύ δεν παίζεις. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, στην μία ώρα έχω. Να παίζω μπιρίμπα. Κι εγώ μπορώ. Εντάξει, τότε είσαι μαζί μας, θα φτιάξουμε. Κάθονται, παίζουν μπιρίμπα και ακούς. Τρίο, λε, κουαρτέτο. Δεν μελώ, γιατί το λέει έτσι. Δεν μελώ, κλέβεις. Μου έχει βγάλει παρατσούκλι, δεν μελώ. Από τον Ντόμινικ. Ντεμέλο. Πώς το έκανε, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να πει το Ντόμ, το έλεγε Τόμ. Τόμ. Υπέροχη. Δηλαδή για Ντόμ τον λένε τον άνθρωπο. Ντεμέλο, λέει, τέλος. Πώς τη λένε, Κατερίνα. Ναι. Εσύ, όχι. Η Κάθρι δεν ξέρω τη γιαγιά του Ντόμ. Δεν την έχω γνωρίσει. Δεν πειράζει. Είναι Γερμανία, δεν την έχω γνωρίσει, όχι. Το έχει πάρει ο Ντόμ μέχρι στιγμή. Πότε έχει γενέθλια Εβέλινα και πότε έχει γενέθλια Ντόμ. Εύκολο. Όχι, μηνά. 18 Δεκέμβρη. Ωραία.
8-8. Τώρα τι ημέρα είναι, τι μήνα είναι. Δεν ξέρω τώρα, 8, είναι Αύγουστο, ήταν 8 Αυγούστου. 8 Αυγούστου. Ήταν εύκολο. Ναι. Εντάξει, ήταν εύκολο. Εντάξει, είναι η μέρα που παραδίνουμε τα δώρα, κατάλαβες, και δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Ναι, αυτό είναι εύκολο. Το θυμάμαι, το έχουμε συζητήσει. Εγώ είμαι 8-8 και ο Ντόμ έχει πάλι το 18. Οπότε το είναι Δεκέμβριο, εύκολο. Οπότε 18-12. Το θυμάμαι έτσι, ναι. Χρόνια πολλά καλώς. Χρόνια πολλά, παιδιά. Α, για ένα μήνα πριν, οκ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Έτσι, έχουν γίνει τόσα που μου φαίνεται αιωνιότητα μακριά. Πα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω, επόμενη ερώτηση. Δεν γίνεται αυτό. Μισό λεπτό. Ποιο είναι το όνομα του κολλητού ή της κολλητής της ή του κολλητού... Αυτό, λοιπόν, είναι και το μεταξύ σας, δεν ξέρω. Αυτή την περίοδο. Ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή την περίοδο κάνει παρέα με τον Νίκο. Τον Νίκο το φιλαράκι μου. Και εσύ κάνεις παρέα με την... Η αλήθεια είναι, θα κάνω μία παύση εδώ. Θα εισαφορήσουμε τώρα. Ναι, θα κάνω μία παύση. Δεν έχω μία κολλητή γενικά. Ωραία. Όχι, αυτό δεν το έχω, η αλήθεια, δεν το έχω τώρα. Εντάξει, έχασες. Είμαστε σοπαλία. Είμαστε σοπαλία. Πω, έχει η τελευταία, η πιο κομβική ερώτηση. Οπα. Πείτε μου το τελευταίο ψηφίο του κινητού του, του κινητού της και του κινητού σου. Θα παίξω τζόκερ. Γίνεται. Δεν το ξέρω, αυτό είναι εύκολο. Εσύ το ξέρεις, εγώ δεν... Εσύ το ξέρεις, εγώ πού το ξέρεις. Δεν το ξέρω, το 88. Ναι, όντως. 88 δεν είναι. Του έχω πει ότι τελειώνεις 88-88 το τηλέφωνο. Μα δεν είναι σωστό! Έχω γενικά πολλά οχτάρια. Είναι και ο τυχερός μου αριθμός. Δεν ξέρω τώρα, σε τι τελειώνω, 27? Δεν ξέρεις με τίποτα. Όχι. Έχασα. Αυτό ήταν. Αλλά τελειώνει με τον ίδιο αριθμό όμως και το δικό μου. Αυτό ήταν. Ο δικός μου, ναι. Δηλαδή έχασα επειδή δεν είπα 8. Άρα γενικώς θα συνδέουν πολλά. Παρακαλώ. Έχει κερδίσει ο Ντόμινικ μέχρι στιγμής. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κόλμα που έχεις φάει εσύ στη ζωή σου? Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Με τι ήταν, γιατί μπορεί να ήταν και. Ή με ποιον ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει. Μπορεί να ήταν. Κάποιο πρώην, κάποια εκ. Μπορεί να είναι τραγούδι, μπορεί να είναι κατοικίδιο, μπορεί να είναι. Κοίταξε, το μεγαλύτερο. Αυτό τον καιρό, ας πούμε. Ας το κάνω πιο εύκολο. Να σκεφτώ λίγο, να το σκεφτείς. Σκεφτώ λίγο. Κάνε μας, αν θες, ερωτήσεις τον διάμεσο. Στο μεταξύ, παίξτε εσείς το τραγούδι μας και όλοι μας είστε. Κάτσε, σκεφτώ. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι και. Δεν είναι απαραίτητα να είναι κάποια σχέση, ας πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, ένα κόλλημα δικό σου, ρε παιδί μου, που έχει φάει εσύ. Το κόλλημα, τι έχει κόλλημα, μπορεί να είναι φαγητό, μπορεί να είναι να πηγαίνει σε κόλλημα. Το μεγαλύτερο μου κόλλημα είναι, νομίζω. Δύο έχω. Σε πρώτη πανελλαδική τηλεοπτική μετάδοση. Αλήθεια. Είναι κόλλημα. Τα κατοικίδια γενικότερα έχω κόλλημα με τα σκυλιά. Και με τις γάτες, τρελαίνομαι. Και έχω κόλλημα να είμαι έξω. Δεν μπορώ να είμαι στο σπίτι. Βουζάρεις να είσαι έξω, Ναι, δεν μπορώ. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Μπορώ. Δώσε μου έξω βόλτα καφέ, όχι ποτό και τέτοια, δηλαδή βόλτα καφέ φίλους και έχω τελειώσει. Αυτό έλεγα. Πιάσε με εκεί. Δεν πειράζει. Δηλαδή, δεν θες, ας πούμε, όταν βρέχει έτσι λίγο να χουζουριάσεις. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά θα ήθελα τι ωραίο να... Εκεί που θα χουζουριάσεις και θα είσαι και στο τζέξου, να έχεις και την παρέα σου και αυτό και... καλά, ισχύει αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο, Ναι. Φέρνουμε, έχεις PlayStation σπίτι ή παίζεις μόνο χαρτιά? Δεν έχω PlayStation. Έχω PlayStation σπίτι, παρόλο με την παρέα, τώρα που είπες παρέα. Αλλά... κοίτα, και χαρτιά παίζω. PlayStation δεν παίζω. Παίζω διάφορα ηλεκτρονικά, αλλά έτσι ψηλοάσχετα, καμία σειρά. Και επίσης, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βάζω πλυντήρια. Αλήθεια, λες. Ναι. Είσαι. Και εγώ είμαι τέτοιο φρίκι. Μου άρεσε η μυρωδιά της μπουγάδας που μόλις έχει βγει. Τρελαίνομαι και εγώ. Το απορριπαντικό ή το μαλακτικό. Αλλάζουμε συζήτηση. Δεν μπορώ. Να ανακοινώσω κάπου εδώ ότι φυσικά ο Ντόμ κέρδισε με 3-2. Yeah, baby. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά ήταν και δύσκολες ερωτήσεις, να σου το πω αυτό. Εντάξει, ήταν τόσο πολύ δύσκολες. Αλλά τι να ρωτήσω, το αγαπημένο φαγητό και το αγαπημένο αγαπημένος προορισμός. Εντάξει. Δεν το ξέρω, μπέργκερ είναι το αγαπημένο του φαγητό, μερικοί ο αγαπημένος του προορισμός. Είδες, γι' αυτό δεν τα βάλαμε αυτά. Βλέπεις, δεν ξέρω, είναι εύκολο. Είδες, γι' αυτό παίξαμε τέτοια μπάλα. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Και περνάει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ευχάριστο χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Όταν χρειάζεται να κάνετε τη φωτογράφηση αυτή για το Edge και για το Downtown, δεν. Δεν αισθανθήκατε καθόλου άβολα ή ήσασταν πάρα πολύ κομπλέ με αυτό? Θέλω να πω ότι το περίεργο
που συνέβη εκείνη την ημέρα ήταν ότι ενώ δεν φορούσαμε ρούχα κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης και ήταν και ο Ντόμ και φωτογράφος και άνθρωποι της παραγωγής κτλ. Δεν ένιωσα ότι δεν φορούσε ρούχα, δεν ένιωσα γυμνή. Δεν ξέρω, δεν ένιωσα γυμνή, ένιωσα άνετα. Θεωρώ ότι κάποιες φορές είναι... Ίδιος να το κάνεις και για καλό σκοπό φυσικά, έτσι. Πρώτον έγινε για καλό σκοπό. Και δεύτερον θεωρώ ότι παίζει ρόλο το όταν όντως να είναι επαγγελματίες αυτοί που έχεις στο χώρο, ώστε να μην νιώθεις αμήχανα. Και επίσης γενικά δεν είμαι της άποψης ότι ακόμα και η γύμνια είναι ντροπή. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι άλλα πράγματα μπορούν να προκαλέσουν ντροπή, όχι η γύμνια. Τα σώματά μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγαπάμε. Και από τη στιγμή που ήταν κάτι για καλό σκοπό, θεώρησα ότι είναι κάτι ευχάριστο, κάτι όμορφο, κάτι αγνό. Ήταν από τις πιο ωραίες φωτογραφίες πάντως, στις φωτογραφίες που έγιναν στο Down, παιδιά. Το έχεις πάρει, αυτό πήρες. Και να πω και κάπου εδώ, να ρωτήσω και εγώ κάπου και κάτι ακόμα, συγγνώμη, δώστε μου ένα, δεν μπορώ. Θα ρωτήσω αυτά που θέλετε, αλλά δώστε μου ένα λεπτό και παραπάνω. Ευχαριστώ. Ποια είναι η σχέση σου με τη Φέη Σκορδά? Η σχέση μου με τη Φέη... πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Την Φέη την ξέρω από κοριτσάκι, από πολύ μικρό κοριτσάκι, γιατί ήταν φίλες με τη μαμά μου και ήταν και γνωρίστηκαν στα μαγαζιά της μητέρας μου όταν η μαμά μου είχε στη Θεσσαλονίκη και έκανε παράλληλα σε εκπομπές της Θεσσαλονίκης κάποια δείγματα, παρουσιάσεις για τα νύχια κτλ. Κάπως έτσι είχαν γνωριστεί και έκαναν παρέα. Και θυμάμαι από μικρή που με έβαζε η μαμά μου να τραγουδά στο μαγαζί, ήταν πολύ συνακή Φέη και μου λέει: κορίτσι μου, θα κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, κυνήγησέ το. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια και η Φέη είναι ο ίδιος άνθρωπος με τότε. Και με στηρίζει πάρα πολύ. Και με στηρίζει πάρα πολύ και την αγαπώ πάρα πολύ. Και τις δυο σας στηρίζει πάρα πολύ και το είχα δει σε εκπομπή και ξέρεις εκεί που έλεγε. Επειδή εγώ τα ήξερα τα παιδιά και τα είχα φιλοξενήσει φυσικά εδώ πέρα. Και βλέπαμε τις φωτογραφίες και λέω από φανταστική φωτογραφία γιατί τις έβλεπα που τις παίζανε στο πρωινό εκείνη την ώρα. Και λέει και την Ευελίνη την αγαπώ πάρα πολύ. Και λέω, όπα. Δεν ξεχάσω να ρωτήσω. Ποια είναι η σχέση? Καλά έκανες και ρώτησες, γιατί μου δίνεις και μια πολύ ωραία ευκαιρία να της πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγαπάμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέη. Ευχαριστούμε! Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί μου έχουν φάει από πάνω, γιατί είμαστε 12 λεπτά ήδη στον αέρα. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκουμε, σε τι φάση βρισκόμαστε. Ξεκινάμε σε ένα μήνα, αρχές Μαρτίου, στην Θεσσαλονίκη, ναι, στο stage με Πάνο Κιάμο, Μαλού, Νικηφόρο. Φεύγετε δηλαδή, φύγατε από εδώ και πάτε πάνω. Συνεχίζουμε, ναι, συνεχίζουμε τι εκεί. Ωραία. Ναι. Τι ωραία. Θέλαμε κι εμείς λίγο να δούμε Θεσσαλονίκη, να προσθέσω κάτι πριν κλείσουμε. Παρακαλώ, εννοείται. Στην έξι μου. Ναι, thank you. Έφαγες μπλοκ, Μαρή. Η νέα είναι κόλλημα. Λοιπόν, τι τρέλα για αυτή. Θα τα πούμε εμείς αύριο στις 4 ώρα όπως κάνουμε καθημερινά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά πολλά. Να είστε καλά, να περάσετε υπεροχότητα αν κάνετε. Γεια σας. Κόλλημα είσαι. Για σένα χάνω. Βλέπω τη μορφή σου. Τρέχω στο κορμί σου. Έχω πάθει αιμονή μαζί σου. Κόλλημα.